Αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου» το αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη αλλά και δυναμική η εκπαίδευση της Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης ο κ. Στατούλης έκανε δύο βήματα ακόμα πέρα από το να συμμετέχουν τα σχολεία και πέρα από αυτές τις μικρές ταινίες μικρού μήκους να προβάλλονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας ή της Εκπαίδευσης. Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει τίποτε εάν σε αυτή την προσπάθειά μας δεν ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα και σήμερα δηλαδή, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ταινία μικρού μήκους και τον κινηματογράφο βεβαίως ευρύτερα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος. Εμείς οι δημοσιογράφοι του πολιτιστικού είμαστε πολύ κοντά στους καλλιτέχνες. Τους θαυμάζουμε πολύ. Είναι δύσκολο να είσαι σκηνοθέτης. Το επάγγελμα απαιτεί εκτός από άριστες γνώσεις κινηματογράφου, τεχνικές γνώσεις και ικανότητες, πολλές αρετές, ώστε να μπορείς να διαχειρίζεσαι όλους τους επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση μιας ταινίας. Η βασική λοιπόν ιδέα του προγράμματος ήταν να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και του τόπου τους, τα μνημεία της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, να προβάλλουν τον τόπο μας ως προορισμό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές τράβηξαν φωτογραφίες, βίντεο, PowerPoint, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, συνέθεσαν μουσική, έγραψαν τραγούδια, επένδυσαν πολλές φορές ταινίες. Αγκαλιάσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να την εμπλουτίσουμε, να δημιουργήσουμε μια σταθερή δομή, δημιουργώντας έναν θεσμό ο οποίος συνεχώς θα εξελίσσεται. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, μετά από τις αλλεπάλληλες συζητήσεις με τον Διευθυντή, τον κύριο Μισθό, προσπαθήσαμε να βρούμε ακριβώς αυτούς τους δρόμους για να αναδείξουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το σχολείο ως μια παραγωγή, ως ένας χώρος παραγωγής πολιτισμού και τη συμμετοχή των μαθητών σε ένα σχολείο συμμετοχής, αλληλεγγύης, σεβασμού της ετερότητας, γιατί όλα αυτά είναι βαθιές και πραγματικές αξίες του πολιτισμού στη χώρα μας. Ο κύριος Περιφερειάρχης είχε δίκιο προηγουμένως. Θα στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό και θα το ανανεώσουμε. Αυτό όμως το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η συμμετοχή των παιδιών σε μια εναλλακτική διαδικασία μάθησης. Στο να αγαπήσουν όπως αγαπάνε τον τόπο τους και τον δίνουν ως προορισμό, όπως αν αγαπάνε αυτά τα οποία βλέπουν και τα προβάλλουν ως εικόνα. Και εδώ νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι νέοι μικρομικάδες μπορούν να βγουν από τέτοιες πρωτοβουλίες και για μας είναι σημαντικό η μάθηση να είναι ολόκληρη και να έχει και το στοιχείο του πολιτισμού ως στοιχείο βασικό μοχλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λοιπόν, αυτή η συνεργατικότητα είναι το κυριότερο, η συλλογικότητα είναι το κυριότερο κατά τη γνώμη μου που έχετε να κερδίσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσατε πολύ καλά πέρσι με την πρωτοβουλία του Υπουργείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της Περιφέρειας. Αυτό είναι το κυριότερο, η συλλογικότητα, να μάθετε να συνεργάζεστε. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι να αρχίσετε να ανοιχνεύετε κομμάτια, σημεία, στοιχεία της ιστορίας σας, της ιστορίας μας, του τόπου μας. Στην τελετή της βραβεύσεως της εργασίας σας για την αγάπη και την προβολή της πατρίδος μας. Η τιμή και η επιβράβευση είναι εντολή του Θεού.
αλλά είναι και νόμος των ανθρώπων. Και τέλος, είναι και ανάγκη το προσώπου. Τα σχολεία που θα βραβευθούν θα πάρουν τα πρώτα βραβεία για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναπεριφερειακή ενότητα από μια ψηφιακή βιντεοκάμερα. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομού Αρκαδίας. Το πρώτο βραβείο πάει στο δεύτερο Λύκειο Τρίπολης. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχηθώ. Θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς που είχαν την καινοτόμο αυτή η ιδέα πραγματικά να δώσουν στα παιδιά το ένασμα να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο αλλά κυρίως με τον τόπο. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τιμητική διάκριση στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το πρώτο δημοτικό σχολείο με εμένα. Καλύτερη ταινία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ομών, να το τονίσουμε, πηγαίνει στον Υπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Μελικούς. Παρακαλούμε κατά την αποδομή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο κύριο Αλέξη. Ότι δίνονται μαζί με το βραβείο εμείς από τη μεριά μας να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να προαχθεί ο πολιτισμός στον τόπο μας, ξεκινώντας και από την πιο μικρή βαθμίδα του σχολείου μας που είναι το Υπηαγωγείο. Εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και θέλω να σας πω ότι πραγματικά το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους δασκάλους. Χαιρόμαστε που βγήκαμε πρώτη θέση σε όλη την Πελοπόννησο.